για το παιχνίδι. Δύο-τρία, συγγνώμη, πράγματα για το παιχνίδι το σημερινό. Εντάξει, πιστεύω ότι στην αρχή δεν μπήκαμε πολύ καλά. Οι αντίπαλοι φάγανε μια κόκκινη, μπήκαμε στο παιχνίδι, το διεκδικήσαμε και πιστεύω ότι άξια κερδίσαμε τελικώς 0-1. Θες να μας πεις δύο-τρία πράγματα για την πορεία μέχρι στιγμή της ομάδας. Τέσσερις νίκες, δεν είναι και κάτι απλό αυτό το πράγμα. Εντάξει, πιστεύω ότι η δουλειά φαίνεται μέσα στο γήπεδο που κάνουμε στην προπόνηση. Ο στόχος μας είναι να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει. Συγχαρητήρια καταρχάς για την νίκη και για το τέρμα σου. Με ρωτάνε ποιο είναι το συστατικό φέτος της ομάδας που έχετε κάνει αυτή την πορεία σε σχέση με πέρυσι, που εντάξει, ομολογουμένως σε σχέση με φέτος τουλάχιστον δεν είχατε κάνει την ίδια. Να σου πω την αλήθεια, πέρσι εγώ δεν ήμουν στην ομάδα. Δεν ξέρω, εντάξει, δεν πήγαν τόσο καλά. Πήγαν, είχαν μια καλή πορεία και πέρσι. Φέτος έχουμε ξεκινήσει καλά με πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Ακούμε αυτά που μας λέει ο κόουτς και παίζουμε ένα όμορφο ποδόσφαιρο, πιστεύω, στη Μεσσηνία. Με έναν πολύ καλό κόουτς προπονητή. Παίχτε παραπάνω, παρόλα αυτά δεν το εκμεταλλευτήκατε. Ωστόσο, στην πορεία το αριθμητικό πλεονέκτημα ήρθε στα ίσια και πετύχατε τον γκολ. Πόσο σημαντικό ήταν το ότι αντιδράσατε σε εκείνο το χρονικό στιγμίο? Ήταν πολύ σημαντικό. Έπρεπε να αντιδράσουμε όταν η ομάδα έμεινε με 10 παίχτες αντίπαλοι. Βέβαια, δεν παίζαμε κάποιον εύκολο αντίπαλο. Παίζαμε τον Πανθυριακό, ο οποίος έχει πάει καλά μέχρι στιγμής και αυτό στα παιχνίδια του. Έχει 4 νίκες και μία ισοπαλία και μία ήττα, από ό,τι το ξέρω. Εντάξει, δεν το πετύχαμε εκείνη τη στιγμή, το πετύχαμε πιο μετά.